Πάμε στην αθλητική μας ενότητα, γιατί ο Γιώργος Μημίκος έχει να μας πει πολλά. Έχει φέρει και εκλεκτούς καλεσμένους. Να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα και χρόνια πολλά, Νικολέτα. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Και να πάρω και μια πάσα από τον Νίκο το Πετάση, ναι, με την ευκαιρία που είπε ότι παρέλασε και ο Όφι Ιεράπετρας και το σωματείο της Λιγιάς, αν άκουσα καλά. Να πω ότι η ομάδα του Όφι Ιεράπετρας έκανε χθες μια μεγάλη νίκη στον Κορυδαλό και ουσιαστικά έβαλε υποθήκη για τον τίτλο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Και να τους πούμε και πολλά συγχαρητήρια. Βέβαια, μπράβο. Έτσι, διότι παρακολουθούμε τι γίνεται στενά σε όλη την Κρήτη και βεβαίως θα έχουμε την ευκαιρία να τους ξαναπούμε και με τους ανθρώπους του Όφι Ιεράπετρας με το καλό πολύ σύντομα. Σήμερα έχουμε ένα καλεσμένο που έρχεται από μια χώρα που αγαπάει πάρα πολύ κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα και ξέρεις πολύ καλά ότι έχω όνειρο να πάω κάποια στιγμή εκεί. Έτσι, οπότε καταλαβαίνεις ο καλεσμένος από πού είναι. Σε ευχαριστώ. Έχουμε καλεσμένο τον Κάρλος ή Καρλίτο, τον Βραζιλιάνο του Πουά. Έμαθα ότι ένα από τα ονόματά του είναι και το Σάντος, οπότε χάρηκα διπλά. Ακόμα παραπάνω. Ακόμα παραπάνω. Να τον καλωσορίσουμε. Κάρλος, καλώς ήρθες. Good evening. Good evening. Και βεβαίως θα μας βοηθήσει η μετάφραση ο κύριος Κώστας Μαρκάκης. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Καλησπέρα σας και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Βοηθήσατε. Καταλαβαίνεις ότι είμαι πάντα πολύ χαρούμενος. Όταν μιλάω με Βραζιλιάνο και με ποδοσφαιριστή, έχω να πω τόσα πολλά. Μάλλον θα χρειαστώ να σου πάρω πολύ χρόνο σήμερα. Αλλά θα ξεκινήσουμε από τη μεγάλη νίκη του Πουά στις Αρχάνες, που ουσιαστικά ήταν νίκη παραμονής για την ομάδα του Ατσαλένιου. Ο Κάρλος σκόραρε. Συγχαρητήρια για τον γκολ, συγχαρητήρια και για την νίκη της ομάδας σου. Congratulations on the goal you scored yesterday. Congratulations on your team's victory. Και πώς το έζησε? Είχε και κόσμο πολύ ο Πουάς στο γήπεδο χθες στις Αρχάνες. Έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Πώς το έζησε όλο αυτό? There were many spectators yesterday in the football grounds. Many fans of your team as well, Πουά. How did you experience the whole thing and the goal you scored and how was that experience in general? Oh, yes. First, good evening, everyone. Happy Independence Day for Greece. And we have made a nice game yesterday. The fans come a lot from. We have more fans than Angiotas, and the fans support us a lot, our team. And we have made a nice game under control every time. From the first minute. Let me explain. Είναι πολύ χαρούμενος με την εμφάνιση της ομάδας. Επίσης, θεωρεί ότι οι οπαδοί της ομάδας του ΠΟΑ δηλαδή ήταν περισσότεροι από τις ομάδες του Γιούχτα, παρά το ότι το μάτς έγινε στις Αρχάνες, από ό,τι έχω καταλάβει. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό μάτς, το οποίο ευχαριστήθηκαν. Yes, you can continue. And, και ένα πολύ σημαντικό γκολ από σένα. And the goal was extremely important. It made your victory nice, more stable. But the first of all, I have to thank all the team because they helped me a lot here on Greece. I know I'm from Brazil and it's not easy to come here and play, but the team supports me a lot. Θα ήθελα να ευχαριστήσει όλη την ομάδα που τον έχει βοηθήσει ως τώρα πάρα πολύ. Όπως γνωρίζουμε, είναι από τη Βραζιλία και σίγουρα για έναν Βραζιλιάνο δεν είναι εύκολο να προσαρμοστεί σε μια τόσο μακρινή χώρα και οπωσδήποτε διαφορετική. Αλλά τον έχουν βοηθήσει πάρα πολύ όλοι στην ομάδα και οι συμπαίκτες του. Εντάξει, διαφορετική, αλλά με πολλές ομοιότητες. Εγώ, από ό,τι έχω καταλάβει, μοιάζουμε πολύ και οι λαοί μας μοιάζουν και συνήθως οι Βραζιλιάνοι στην Ελλάδα προσαρμόζονται πιο γρήγορα από ό,τι άλλους που έρχονται από την Νότια Αμερική, για παράδειγμα. Yes. We believe we have the feeling here that people from Brazil have a much more similar mentality and temperament to Greek people. And generally, people who come here and football players as well adapt to the new environment of Greece much more easily than people, for example, might come from another place in the world, like, for example, Northern Europe. So actually, we feel that we have many common things with people from Brazil. For sure, for sure. Mm-hmm. Principally, the weather for us is really similar because we have a hot weather in Brazil. So here, the most important for Brazilians is like this, because in all Europe, East Europe principally, are really cold weather and the hard for us. Yes. Λέει βέβαια ότι ένα πολύ σημαντικό σημείο ομοιότητας είναι ο καιρός, ο οποίος καιρός του θυμίζει αρκετά τον καιρό της Βραζιλίας και οπωσδήποτε τον βοηθάει και όλους τους Βραζιλιάνους να προσαρμοστούν περισσότερο, γιατί οπωσδήποτε οι καιρικές συνθήκες είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό από το αν είχε πάει σε μια χώρα, ας πούμε, της Ανατολικής Ευρώπης. Mm-hmm. Ναι. Έτσι, το χθεσινό παιχνίδι ήταν δύσκολο και ο Γιούχτας πολύ ψηλά στην βαθμολογία, πολύ καλή ομάδα. Mm-hmm. Περίμεναν ότι θα κάνουν μια τόσο μεγάλη νίκη. Mm-hmm. Yesterday's game was a very difficult game because Γιούχτας is a very good team. He's very high at the ranking of the division. And the question is if you expected to have such a big victory.
Yes, we know that Juktas is a good team. They have good players, of course. But we trained very hard on the week, and we believe all games will be about the victory. So we came there to win, to get 3 points for our house. Mm-hmm. Βεβαίως ήξεραν ότι η ομάδα του Youth είναι μια πολύ δυνατή ομάδα και πολύ ψηλά στη βαθμολογία. Προσπαθούν για όλα τα παιχνίδια με πολύ σκληρές προπονήσεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Και νομίζει ο Κάρλος ότι πιστεύει ότι το παιχνίδι πήγε πάρα πολύ καλά για αυτούς και έτσι κατάφεραν να πάρουν τους 3 πολύτιμους βαθμούς. Και ο ΠΟΑ, όπως είπε ο προπονητής του χθες, θα μπορούσε να είναι πιο ψηλά. Mm-hmm. Στον δεύτερο γύρο είπε ο κ. Κύβαλος ότι κάνει πορεία πρωταθλητισμού. Μάλιστα. According to ΠΟΑ's coach, the second round, the process of PUA is as if you are going for it's the championship. It is an extremely high purpose process. Yes, yes. Our first, because it's always difficult because we are a young team on the beginning in the first rounds, and it is difficult to have like a family team, to make a family team, and it's, we make a good competition about that, so it's different. In the second round, we have more time together, so more training is we adapted here mm-hmm. very well, and we are getting better every mm-hmm. game. Λέει ο Κάρλος ότι ο πρώτος γύρος ήταν υπό μία έννοια και ένας γύρος προσαρμογής. Γνώρισαν καλύτερα όλους τον άλλον, οι ποδοσφαιριστές και οι υπόλοιποι συντελεστές της ομάδας. Τώρα πλέον έχουν εξοικειωθεί ο ένας με τον άλλο και γι' αυτό το λόγο νιώθουν ότι πηγαίνει η ομάδα όλο και καλύτερα. Mm-hmm. Το καινούριο γήπεδο μετά την ανακαίνιση που έγινε, μπήκε νέος τάπητας, mm-hmm. είναι πολύ σημαντικό για τους παίχτες, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. What about your impressions about the new football court? Because there has been a new plastic, new ground. And has this helped you in order to perform more effectively? Oh, for sure, for sure. It was, for me, the biggest thing here at PUA this year because the field helped us a lot. This field, we can play like normal here, like on natural grass, exactly the same. So get better every training about that. Mm. Η εμπειρία έχει τεράστια διαφορά από ό,τι λέει ο Κάρλος. Μετά την αλλαγή του χλωοτάπητα, νιώθει, έχουν την αίσθηση οι παίκτες, δηλαδή ότι σαν να παίζουν σε φυσικό χορτάρι. Και αυτό βελτιώνει κατακόρυφα την απόδοσή τους. Είναι γήπεδο για να παίζουν και οι Βραζιλιάνοι, ε? Is it a ground appropriate also for Brazilians? Oh, for sure, for sure. Εντελώς. Και αυτή η ομάδα, επειδή έχει μεγάλη ιστορία, έχει κόσμο, θεωρεί ότι με κάποια πραγματάκια μπορεί του χρόνου να πάει πιο ψηλά και να διεκδικήσει κάτι παραπάνω. Mm. This team, PUA, has a very long history, is a very historic team. Really old team, and the question is if you believe that if some kind of details are improved, is there a possibility that it will go even better than this year? Of course. The first, our focus now is on this season, but mm-hmm. for next season, if we maintain of this team, we keep the players, of course we can go well and make a good championship, of mm-hmm. course. Ο πρώτος στόχος είναι να κρατηθεί ένας βασικός κορμός στην ομάδα, να παραμείνουν οι παίκτες που υπάρχουν και βεβαίως με κάποιες μικρές προσθήκες σίγουρα η ομάδα μπορεί να πάει πολύ καλύτερα του χρόνου. Θέλει να μείνει, τον ακούνε τώρα από τη διοίκηση. Yes, and the crucial question is if, according to what already has happened to you here in Heraklion and in Crete, if you would like to stay in the team for next year. First, my focus is this season, mm-hmm. but after when we save the team and everything is well, I like Heraklion so much. For me, it's a very really nice city to live. I like Crete at all, so it will be a good possibility to stay here. Mm-hmm. Επανέλαβε ότι ο στόχος είναι αρχικά αυτή η χρονιά να ολοκληρωθεί όπως πρέπει, να ολοκληρωθεί σωστά. Του αρέσει το Ηράκλειο, του αρέσουν οι συνθήκες εδώ, οπότε γιατί όχι, θα μπορούσε να μείνει. Και κάτι τελευταίο, επειδή πρέπει να κλείσουμε. Ναι. Ποιος παίκτης από τη Βραζιλία, ήθελα να ρωτήσω, είναι το πρότυπό του, όπως σε όλους τους νεότερους ισχύει ο Νεϊμάρ ή ένας πιο παλιός, παράδειγμα Πελέ, τα μεγάλα ονόματα από το παρελθόν? Which Brazilian football player is your model, the one you would like mostly to take after? Someone younger like Neymar or perhaps another legend of Brazilian football? I like so much Kaká. Okay. He played at Milan, so the last Brazilian who gets the best player on the world before 10 years, Cristiano Ronaldo and Messi.
So I like to match Kaká. Ο αγαπημένος του παίκτης, όπως καταλάβατε, είναι ο Κακά, ο οποίος βγήκε και καλύτερος παίκτης στον κόσμο πριν 10 χρόνια περίπου. Και αυτό είναι το πρότυπό του. Τον ευχαριστήσουμε πολύ. Ομπριγκάντο. Oh, thank you very much. Έβαλες και την πινελιά σου, έτσι. Είδες, δεν ακούσα καθόλου τη συζήτηση. Όταν δεν ξέρω κάτι, δεν μιλάω, με βλέπεις. Εμείς ξέρουμε από Κόπα Καμπάνα, Νικολέτα. Αυτό το ξέρεις και εσύ πολύ καλά. Συζητήσουμε κάποια αυτό. Στιγμή. Ξέρουμε, θέλουμε να πάμε, εννοούμε. Όχι ότι έχουμε πάει. Εντάξει. We're making dreams of coming to Brazil, probably. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα. Τα άλλα θα τα συζητήσουμε εκτός κάμερας.